Είναι προφανές, νομίζω, φίλες και φίλοι, νομίζω είναι προφανές ότι η χώρα έχει πια γυρίσει σελίδα, έχει αφήσει πίσω της μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο μεγάλων θυσιών και μεγάλων περιορισμών και βρίσκεται μπροστά σε μια νέα περίοδο, η οποία δίνει πολλές δυνατότητες, αλλά διανύει και πολλές προκλήσεις. Και είναι πολύ κρίσιμη αυτή η χρονική στιγμή για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε δραστικά πώς ακριβώς θέλουμε να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα μας μετά τα μνημόνια. Πώς ακριβώς θέλουμε να είναι η ανάπτυξη η οποία σημειώνεται, τι χαρακτήρα να έχει, τι προϋποθέσεις να έχει, ποιους να έχει στο επίκεντρό της, ποιοι να είναι στην πολιτική της προτεραιότητα δηλαδή, ποιες κοινωνικές ομάδες, πώς θέλουμε να δουλεύουμε, πώς θέλουμε τελικά να ζούμε. Για να κάνουμε όμως αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι βασική προϋπόθεση είναι να καταλάβουμε το εξής. Δύο πράγματα, δύο δεδομένα, δύο προκρίματα, ας τα πω έτσι, της συζήτησης. Το πρώτο είναι ότι το να βγούμε από τα μνημόνια δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο, δεν θα ερχόταν ως μία φυσική εξέλιξη, δεν θα ερχόταν ως μία ιστορική αναγκαιότητα. Ακούω πάρα πολύ συχνά την αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι εντάξει, θα βγαίναμε από τα μνημόνια ούτως ή άλλως. Θα ερχόταν η χρονική στιγμή που θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Αυτό δεν είναι έτσι. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, βγήκε από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, διότι υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία έκανε βαθιές πολιτικές επιλογές για να βγει η χώρα από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η βασική πολιτική επιλογή που είχαμε ήταν ότι η στόχευσή μας ήταν η χώρα να ανακτήσει ξανά την αυτονομία της στον καθορισμό των πολιτικών. Την αυτονομία της στο να καθορίζει συλλογικά τις πολιτικές που θέλει για την επόμενη μέρα. Γιατί σε αυτό ακριβώς, πέρα από το προφανές, το να κερδίσουμε την κυριαρχία μας δηλαδή ξανά πίσω ως χώρα, βλέπαμε και μεγάλες δυνατότητες υποστήριξης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ο δεύτερος βαθιά πολιτικός λόγος που η συγκεκριμένη κυβέρνηση οδήγησε τη χώρα έξω από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν είχε τις εξαρτήσεις από δεδομένα συμφέροντα και δεν είχε τις παθογένειες που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Αυτό που κερδίθηκε με τη λήξη του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής έχει ένα αντικειμενικό χαρακτήρα. Έχει κάτι το αντικειμενικό. Και ποιο είναι αυτό, ότι βγαίνουμε από αυτή τη συνθήκη υπό την οποία λειτουργούσαμε τα τελευταία 8 χρόνια ως χώρα και σύμφωνα με την οποία για να δανειοδοτούμαστε από τον επίσημο τομέα έπρεπε να εφαρμόζουμε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Έπρεπε να διαπραγματευόμαστε τις πολιτικές, να συμφωνούμε τις πολιτικές με τους θεσμούς, πολλές φορές και να μας επιβάλλονται πολιτικές, και αυτό ήταν μια συνθήκη υπό την οποία λειτουργούσε η πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία 8 χρόνια. Δεν μπορούσαμε δηλαδή αυτόνομα να καθορίσουμε τις πολιτικές που θέλαμε να εφαρμόσουμε οι κυβερνήσεις αυτών των ετών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό δεδομένο. Ότι πια αυτό δεν ισχύει. Το ότι πια η χώρα έχει ανακτήσει την κυριαρχία της και έχει ανακτήσει την αυτονομία της στη χάραξη των πολιτικών. Ας έχουμε όμως, και αυτό διαμορφώνει οπωσδήποτε μια νέα κατάσταση. Ας έχουμε όμως υπόψη μας και κάτι που επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό. Όπως δεν ήταν δεδομένο και αυτονόητο ότι θα βγαίναμε από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, έτσι δεν είναι καθόλου δεδομένο και αυτονόητο ποια πολιτική θα εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Δεν είναι καθόλου δεδομένο και αυτονόητο ότι η έξοδος από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής θα σημαίνει και πολιτικές ενίσχυσης του κόσμου της εργασίας, πολιτικές ενίσχυσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, θα σημαίνει ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Αυτό είναι ζήτημα της πολιτικής επιλογής που θα γίνει. Και αν σε κάποιο βαθμό εφαρμόζεται ήδη σήμερα, είναι επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Και μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα συνεχίσει να συμβαίνει και να εξελίσσεται. Η πορεία της χώρας, με άλλα λόγια, το επόμενο διάστημα δεν είναι δεδομένη. Ούτε αυτονόητη. Δεν είναι δεδομένες οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν, δεν είναι δεδομένες το ποιες κοινωνικές ομάδες και οι ανάγκες ποιων κοινωνικών ομάδων θα υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα, ποιο αναπτυξιακό μοντέλο θα έρθουν. Και ένα από τα πλεονεκτήματα ίσως που έχει ο δημόσιος διάλογος σε αυτή την περίοδο, ενώ μετά την έξοδο από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι ότι πλέον ξεδιπλώνονται με ένα αρκετά σαφή τρόπο τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια τα οποία συγκρούονται και αφορούν την επόμενη μέρα για τη χώρα. Νομίζω πως ξεδιπλώνονται με σαφήνεια δύο διακριτά πολιτικά σχέδια, δύο κεντρικά πολιτικά σχέδια, τα οποία είναι γενικά, είναι προγραμματικά, αφορούν το σύνολο των πολιτικών. Και υπάρχει μια διαιρετική τομή ανάμεσά τους που διαχωρίζει την αντίληψη για την ανάπτυξη,
μια διαιρετική τομή που φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στα εργασιακά, φαίνεται όμως και στην κοινωνική ασφάλιση, φαίνεται και στη στάση μας απέναντι στη δημοκρατία και τα δικαιώματα. Πολύ συνοπτικά και σχηματικά, από τη μια μεριά έχουμε ένα σχέδιο εμπνεύσεως Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εγχωρίως εκφράζεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, το οποίο τι λέει για την επόμενη μέρα, λέει επιθετική πολιτική μείωση της φορολογίας, παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες, τα εργασιακά δικαιώματα υπό διαπραγμάτευση και υπό αίρεση, μόνο εάν οι εργοδότες θέλουν να υπάρχουν. Το λέει πολύ καθαρά ο κ. Μητσοτάκης, όταν λέει θέλω μια συμφωνία, υπάρχει μια συμφωνία αλήθειας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, άρα όχι κανόνες αυστηροί για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, για την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες θα θέλουν να παρέχουν διευκολύνσεις στους εργαζόμενους, έτσι εμφανίζονται τα εργατικά δικαιώματα. Ένα ασφαλιστικό που δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, ένα ασφαλιστικό πινοσέτ που αφήνει έκθετους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, εκχώρηση των δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες, επαναφορά του κανόνα 1 προς 5 για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στο δημόσιο, συρρήκνωση δηλαδή κατά το δυνατόν του δημόσιου τομέα, περικοπή όλων των κοινωνικών επιδομάτων και ως μόνο δίχτυ προστασίας το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για την ακραία φτώχεια. Καθόλου κοινωνικό κράτος στιβαρό δηλαδή για τους πέρα από τους πολύ φτωχούς, από τους φτωχότερους των φτωχών. Είναι συνοπτικά το μοντέλο το οποίο όσοι ήμασταν και στις διαπραγματεύσεις το ξέραμε καλά, εκφραζόταν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από την άλλη μεριά έχουμε το δικό μας σχέδιο, το σχέδιο που έχει αποτυπώσει αυτή η κυβέρνηση και στο ολιστικό αναπτυξιακό της σχέδιο που έχει εισηγηθεί στην Βουλή, έχει παρουσιάσει στο Eurogroup, στις αγορές κτλ. Το οποίο λέει ότι για μας στο επίκεντρο είναι η εργασία, προσοχή, η προστασία της εργασίας, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Δεν λέμε θα έρθει η ανάπτυξη και βλέπουμε τι θα γίνει με τον κόσμο της εργασίας. Λέμε την στιγμή που συζητάμε τώρα, που ξεκινά να σημειώνεται η ανάπτυξη στη χώρα, πώς ακριβώς θα γίνει η παραγωγή και η κατανομή του πλούτου. Συζητάμε δηλαδή για τους κανόνες δικαιότερης κατανομής του παραγόμενου πλούτου. Και βάζουμε στο επίκεντρο ως ακριβώς παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας και τελικά ενίσχυσης της ανάπτυξης την προστασία των εργαζομένων, την αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης, την αύξηση των μισθών τους. Σε αυτή την κατεύθυνση βήματα κάναμε και κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, στην κατεύθυνση αυτού του μοντέλου δηλαδή που είπα σχηματικά. Προφανώς μετά την έξοδο από το πρόγραμμα έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες για να εντατικοποιήσουμε αυτές τις προσπάθειες. Και εδώ για να έρθω ακριβώς και στο θέμα που συζητάμε σήμερα, που είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, στη νέα κατάσταση νομίζω ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί. Δίπλα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσεται ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με δικά του χαρακτηριστικά, την κάλυψη των αναγκών με τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη δημοκρατική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, την ισορροπημένη διάχυση του ωφέλους. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί οριζόντια και στρατηγική σημασία επιλογή για την κυβέρνηση και νομίζω ότι στα χρόνια της διακυβέρνησής μας έχουμε καταφέρει σε σημαντικό βαθμό, θα εξηγήσω ότι υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν, να αναδείξουμε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μια εναλλακτική επιλογή για την κάλυψη των αναγκών. Επιλογή για τους νέους ανθρώπους που μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους σε ένα πεδίο με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης, με ιδιαίτερα θετικό κοινωνικό πρόσωπο, επιλογή όμως και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, οι οποίοι εξαιτίας ακριβώς των παρεμβάσεων απορρίθμισης αγοράς εργασίας που έγιναν το 2010-2014 και τελικά την εκτείναξη της ανεργίας, βρέθηκαν εκτός της παραγωγικής δραστηριότητας. Ο πρώτος μας στόχος, όπως τον ανέφερε και ο σύντροφος εισαγωγικά, ήταν η θεσμική θωράκιση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία να πάψει να είναι ένας σχηματισμός που θα αναφέρεται μόνο στο πώς θα καλύψει αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες, άτομα με αναπηρίες, άτομα τα οποία ήταν μετά από διαδικασία απεξαρτήσεων, από φυλακιστέντες κτλ. Και να καταστεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ένα κανονικό μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Ένα κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης.
Κάναμε ένα πρώτο βήμα λοιπόν το 2016 με τον νόμο, που ήταν αναγκαίο, προκειμένου ακριβώς να αποκτήσει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αυτό το εύρος που θα πρέπει να έχει. Η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει ήδη καρπούς. Έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια ο αριθμός των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό που διατηρούμε στο Υπουργείο. Σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1.200. 1.200 είναι οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αναπτύσσεται και αυτό αποτυπώνεται και σε γεωγραφικό και σε κλαδικό επίπεδο. Για μας βέβαια εξακολουθεί να παραμένει πολύ μεγάλη πρόκληση το να υπάρξει μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του τομέα, τόσο γεωγραφικά όσο και κλαδικά. Δηλαδή να μπορούμε να δούμε, πλέον βλέπουμε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλη την επικράτεια, αλλά δεν έχουν τη διασπορά την ισορροπημένη. Είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωμένα στα αστικά κέντρα από ότι στην επαρχία. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια ισορροπημένη λειτουργία των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και αυτό είναι το στοίχημα, να μπορέσουμε να τον επεκτείνουμε και γεωγραφικά και κλαδικά. Το άλλο στοίχημα είναι το εξής. Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στον χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι περίπου 2.500. Αυτό σημαίνει ότι περίπου κάθε επιχείρηση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχει 2 εργαζόμενους κατά μέσο όρο. Θεωρώ και θεωρούμε και στο Υπουργείο ότι ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από το 2 εργαζόμενοι αναφορέα. Σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, από το χώρο των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών υγείας έως το χώρο των εφαρμογών της υψηλής τεχνολογίας. Θα σας πω συνοπτικά ποιος είναι ο δικός μας πολιτικός σχεδιασμός για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ποια είναι τα μέσα τα οποία έχουμε σχεδιάσει προκειμένου να υπηρετήσουμε αυτόν τον πολιτικό σχεδιασμό. Ο πολιτικός σχεδιασμός για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία έχει τρεις πυλώνες σε μας. Πρώτον, καταπολέμηση της ανεργίας. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συνιστά τομέα στον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας που θέλουν. Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, δηλαδή αφενός, αφετέρου να είναι θέσεις εργασίας αξιοπρεπείς και σταθερές. Δεύτερον, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή να ενταχθούν και να συμμετέχουν ενεργά περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες και άλλες ομάδες του πληθυσμού με ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Τρίτον, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία να αποτελέσει εργαλείο για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην παραγωγική και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Άρα, ουσιαστικά ένας πυλώνας ένταξης προσφύγων και μεταναστών. Αυτοί είναι οι τρεις πολιτικές στοχεύσεις που βλέπουμε πίσω από τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Πώς εμείς τώρα ως κράτος προσπαθούμε να υποβοηθήσουμε την διάχυση του παραδείγματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Μετά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου, πρώτον προχωράμε στη δημιουργία των κέντρων στήριξης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τα κέντρα στήριξης που θα δημιουργηθούν από τους ίδιους τους φορείς του χώρου. Τα ίδια τα εγχειρήματα, τα υφιστάμενα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας θα είναι αυτά τα οποία θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα κέντρο στήριξης προκειμένου να μεταλαμβαντεύσουν την ιδέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, πρωτίστως να δώσουν πρακτική βοήθεια σε όσους θέλουν να κάνουν μια τέτοια επιχείρηση. Βγάλαμε την πρόσκληση για τα κέντρα στήριξης στα τέλη του Αυγούστου. Έχει κλείσει πριν από 15 μέρες η πρόσκληση αυτή και αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Θα τελειώσει πολύ, πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης. Το κάθε εγκεκριμένο σχήμα, αυτό δηλαδή που θα περάσει από τη διαδικασία της αξιολόγησης, θα λάβει μια ενίσχυση συνολική 127.000 ευρώ για δαπάνες εξοπλισμού, μισθοδοσίας και λειτουργικά έξοδα για 18 μήνες. Για να φτιάξει ένα κέντρο στήριξης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και εμείς το χρηματοδοτούμε με αυτό το ποσό των 127.000 ευρώ προκειμένου να υποστηριχθεί υλικά, λειτουργικά και να υποστηρίξει και το προσωπικό του. Τα κέντρα θα ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς μπορεί να στηθεί μια επιχείρηση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, να εγγραφεί στο Μητρό και στη συνέχεια πώς μπορούν να κάνουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική και θα υλοποιούν και δράσεις προβολής και δημοσιότητας ώστε ακριβώς να φτάνει η ιδέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον ευρύτερο πληθυσμό. Και σε δεύτερη φάση, στόχος μας είναι αυτά τα κέντρα να διασυνδεθούν μεταξύ τους
και οι επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ακριβώς να διασυνδεθούν ώστε να καταστούν και βασικός φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Πρώτη δράση λοιπόν αυτή που είναι εν εξελίξη, όπως σας είπα, γιατί έχει τελειώσει η πρόσκληση και αξιολογούμε τώρα τις προτάσεις. Η δεύτερη δράση είναι δράση υποστήριξης, χρηματοδότησης δηλαδή, των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Το Δεκέμβρη ενεργοποιείται η πρώτη φάση που είναι από εμάς, που είναι από το Υπουργείο Εργασίας, για την υποστήριξη υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Έχει ένα συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατομμυρίων. Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας θα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση για να υποστηρίξουν τις, να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, να επεκτείνουν τον εξοπλισμό τους κτλ. Η επιχορήγηση αυτή θα είναι για διάρκεια 18 μηνών και θα λαμβάνουν το ποσό της θα είναι από 25.000 έως 250.000 η οικονομική ενίσχυση. Το πόσο ακριβώς θα είναι, αν θα είναι 25.000 ή παραπάνω, θα εξαρτάται από το τζίρο της επιχείρησης. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο κύκλο εργασιών έχει μια επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη επιχορήγηση θα παίρνει. Τώρα, εδώ επειδή σκοπός μας είναι πρωτίστως να υποστηρίξουμε τους υφιστάμενους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χαμηλό τζίρο, που είναι και η μεγάλη πλειονότητα αυτή τη στιγμή, δεν θα έχουμε ως προϋπόθεση το να δημιουργήσουν μια νέα θέση εργασίας. Η επιχορήγηση θα πηγαίνει για να καλύψουν, να υποστηριχθούν, να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες. Δεν θα μπαίνει ως προϋπόθεση, ξαναλέω, της χρηματοδότησης να δημιουργήσουν μια νέα θέση εργασίας. Για όσους όμως έχουν μεγαλύτερο τζίρο, εκεί θα βάζουν ως προϋπόθεση για να λαμβάνουν και τη μεγαλύτερη επιχορήγηση το να ανοίγουν και μια, να δημιουργούν και μια νέα θέση εργασίας. Πάντως, η συγκεκριμένη παρέμβαση οικονομικής ενίσχυσης έχει στόχο, όπως είπα, να υποστηρίξει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Το τρίτο, η τρίτη δράση που σχεδιάζουμε. Εδώ θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση σε αυτό που σας είπα, της χρηματοδότησης, η οποία θα υλοποιηθεί από τις περιφέρειες και θα αφορά τις νέες επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας. Θα υλοποιηθεί από τις περιφέρειες από τις αρχές του νέου έτους. Η τρίτη δράση δικιά μας, εδώ αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι ξεχωριστή δράση, ξεχωριστό πρόγραμμα. Όπου εκεί μιλάμε για ένα πρόγραμμα ύψους συνολικά 11 εκατομμυρίων. Όπου θα επιδοτούνται οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για να δημιουργήσουν μια νέα θέση εργασίας. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της εργασίας στους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δεν μιλάμε για ένα γενικό, κλασικό πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την ανεργία. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα εντελώς στοχευμένο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Σχεδιασμένο στη βάση των αναγκών αυτών των επιχειρήσεων με στόχο να ενισχυθούν με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Ξεχωριστός δε σε αυτό, βάλτε το σε ξεχωριστή πλευρά στο μυαλό σας όπως με ακούτε, θα είναι ο προϋπολογισμός μας για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες. Εκεί θα έχουμε ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων. Το τέταρτο, σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων προχωρούμε άμεσα σε μία ακόμη δράση διευκόλυσης των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Διαμορφώνουμε το πλαίσιο ώστε να χορηγούνται εύκολα εγγυητικές επιστολές στις καλό για να μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου και να εκτελούν έργα. Είναι μία πράξη η οποία είναι αρκετά σημαντική και είναι κάτι που μας το ζητούν εδώ και αρκετό καιρό για να διευκολυνθούν στην καθημερινή τους λειτουργία. Ενώ πέμπτον στα σχέδιά μας βρίσκεται και η δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, που θα έχει ως αντικείμενο ακριβώς τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Χορήγηση στην πραγματικότητα μικροπιστώσεων, μικροδανείων για επενδυτικές δαπάνες και κεφάλαια κίνησης. Αυτή είναι συνοπτικά για το άμεσο μέλλον η βασική μας άξονες για την έμπρακτη υποστήριξη των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ο τομέας, όπως σας είπα, με βάση και τα δεδομένα πια που έχουμε στη διάθεσή μας, αναπτύσσεται μεν, αλλά θεωρώ πως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να κάνουμε προκειμένου το σχήμα, ο σχηματισμός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να καταστεί κεντρική μορφή του παραγωγικού υποδείγματος που θέλουμε να υπηρετήσουμε για την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό νομίζω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμβάλλουμε όλοι και στην περαιτέρω δημοσιότητα για την ανάπτυξή του. Γι' αυτό και αυτό που γίνεται σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και αυτό που πρόκειται να κάνουμε εντός του Νοεμβρίου, που διοργανώνουμε την δεύτερη
καλό έξπο από 7 έως 11 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας θα συμβάλλει ακριβώς αυτό, στο να διαχυθεί το παράδειγμα της κοινωνικής οικονομίας και να γίνει γνωστό και να μπορέσει να διαχυθεί ως μια κεντρική μορφή οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας. Εκεί λοιπόν στην έξπο, επιχειρήσεις αλλά και κυρίως οι άνθρωποι της, θα βρισκόμαστε και εμείς από το Υπουργείο από τις 7 έως 11 Νοεμβρίου, όπως σας είπα, στο κέντρο της πόλης, στους χώρους του παλιού χρηματιστηρίου Αθηνών, για να συζητήσουμε, να αγοράσουμε, να πουλήσουμε, κυρίως όμως να μοιραστούμε τις ιδέες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε μια γιορτή που νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί στην πόλη. Φίλες και φίλοι, ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, πέρα από καταλυτικός εκφραστής του παραγωγικού μοντέλου που θέλουμε για την επόμενη μέρα, που θέλουμε να υποστηρίξουμε, αποτελεί, όπως υπενήχθηκα μερικές φορές, και ένα βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του κεντρικού μας σχεδίου για την ενίσχυση της εργασίας, για ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Και κινούνται οι δράσεις μας για την υποστήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας παράλληλα με το κεντρικό μας σχέδιο για την ενίσχυση της εργασίας, για τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, για την αναβάθμιση της εργασίας σε αυτή τη χώρα. Η πολιτική μας για την εργασία εξελίσσεται ήδη, όπως ελπίζω οι περισσότεροι να ξέρετε, σε τρεις άξονες. Πρώτον, να καταφέρουμε, εφόσον υλοποιήσαμε την κεντρική μας δέσμευση απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να καταστούν πια οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας κανόνας στην αγορά εργασίας της χώρας. Όπως ξέρετε, ήδη από την 21η Αυγούστου έχουμε επεκτείνει 7 κρατικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις έχουμε καταστήσει γενικώς υποχρεωτικές, που καλύπτουν περισσότερους από 190.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βλέπουν ήδη πολύ σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς τους και βελτίωση των όρων εργασίας τους. Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου μας για την εργασία είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως γνωρίζετε, ήδη εισηγηθήκαμε την τροπολογία στη Βουλή με την οποία επιταχύνουμε τη διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ώστε ο οποίος καταβαραθρώθηκε το 2012 με επιλογές των τότε κυβερνήσεων και έχει μείνει έκτοτε παγωμένος. Και έτσι θα είμαστε σε θέση τον Ιανουάριο του 2019 να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, καταργώντας παράλληλα τον λεγόμενο υποκατώτατο μισθό για τους νέους έως 25 ετών. Και ο τρίτος άξονας, ο τρίτος πυλώνας μας για την αναβάθμιση της εργασίας είναι η καταπολέμηση της επισφάλειας, της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς, κάθε μορφής επισφάλειας και παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς. Κάναμε πολλά βήματα σε αυτό και κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Θέσαμε για πρώτη φορά αυστηρούς κανόνες για την τήρηση των ωραρίων, για την προστασία των εργαζομένων στις εργολαβίες. Θωρακίσαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περιπτώσεις πτωχεύσεων επιχειρήσεων, ώστε να ικανοποιούνται οι εργαζόμενοι πρώτοι όταν πτωχεύει μια επιχείρηση στις απαιτήσεις τους έναντι όλων των υπολείπων πιστωτών. Και αλλάξαμε το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία, ώστε να δημιουργούνται κίνητρα για την πρόσληψη του εργαζόμενου. Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους στους χώρους δουλειάς μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για να στοχεύσουμε την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Με αποτέλεσμα, ήδη μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια που λειτουργούμε ως κυβέρνηση, το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας στη χώρα να έχει πέσει από το 19% που ήταν όταν το παραλάβαμε στο 12%. Και όλα αυτά φυσικά παράλληλα με τη μεγάλη μάχη που δίνουμε για την καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα, μια ανεργία που εκτινάχθηκε σε δυσθεώρητα ύψη το 2013 αμέσως μετά τη μεγάλη απορρίθμιση που έγινε στην αγορά εργασίας. Μέσα σε 3,5 χρόνια έχουμε μπορέσει να μειώσουμε την ανεργία κατά 7 περίπου ποσοστιαίες μονάδες και ήδη πριν από λίγες μέρες εξαγγείλαμε ένα αρκετά συνεκτικό σχέδιο για την ενίσχυση της εργασίας, ιδίως των νέων, μέσα από πολύ συγκεκριμένα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας που θα δίνουν πολύ αξιοπρεπείς μισθούς, πολύ ανώτερους του σημερινού κατώτατου μισθού και θα δημιουργούν προϋποθέσεις εργασίας ανάλογα με τα προσόντα αυτών των νέων ανθρώπων. Μιλήσαμε για προγράμματα, έχουμε σχεδιάσει με τον Υφυπουργό τον κύριο Ηλιόπουλο και υλοποιούμε προγράμματα εργασίας για να καλύψουμε περίπου 88.000 ανέργους μέχρι το μέσο του 2019. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνοντας και ξαναγυρίζοντας στην αρχική μου σκέψη, πετύχαμε, όπως καταλάβατε, να κερδίσουμε την πρώτη μάχη. Η πρώτη μάχη ήταν να ανακτήσουμε ξανά ως χώρα την αυτονομία στη χάραξη των πολιτικών μας. Όμως μπροστά μας έχουμε μία, κατά τη γνώμη μου, δυσκολότερη μάχη, η οποία αφορά το ποιο θα είναι το σχέδιο που θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα.
να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ενίσχυσης της εργασίας, ένα σχέδιο που έχει στον πυρήνα του τον κόσμο της εργασίας, που έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνικής πλειοψηφίας μέσα από ένα μοντέλο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μοντέλο που υποδειγματικά η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να υποστηρίξει. Χρειαζόμαστε τη συνέργεια όλων. Αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει από λίγους. Πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχοντας την κοινωνία στο πλευρό μας, έτσι όπως έχουμε μάθει να πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.